Στο Ντίσσελντορφ, στα περίχωρα, Σάββατο, στην εκκλησία. Είχαν έρθει αδέρφοι από την Ελλάδα, αδερφοί, από την εκκλησία της Βρέμης. Ήταν αρκετά μεγάλη συνάθρηση. Η εκκλησία του Ντίσσελντορφ ήταν κατάμεστη, δεν είχε και θέσεις. Ήταν και πολύ όρθιοι. Αυτό είναι πολύ ευλογό, αδερφοί. Βλέπουμε το έργο του Θεού να προκόβει, να πηγαίνει καλά. Και αρκετές νέες ψυχές, δόξα στον Κύριό μας. Αδερφοί, στέλνω τα χαιρετίσματα όλα τα αδέρφια. Ο αποχωρισμός δεν ήταν και τόσο εύκολος. Είχαμε εχθές το βράδυ, αφού φάγαμε μαζί μετά την εκκλησία, είχαν νοικιάσει τα αδέρφια ένα χάλι εκεί πέρα, ήταν πολύ ωραία. Είχαμε και ερωτήσεις-απαντήσεις. Επειδή εμείς έπρεπε να φύγουμε, τους το κόψαμε στη μέση. Αδερφοί, πάει 8 η ώρα, πρέπει να φύγουμε. Έχουμε δρόμο εμείς 400 και χιλιόμετρα. Φύγαν και άλλα αδέρφια ταυτοχρόνως μαζί μας. Αδερφοί μου, αλλά χαρήκαμε πάρα πολύ, αδερφοί. Ευχαριστώ τον Θεό για εσάς, για τις προσευχές σας. Πάντοτε, αδερφοί, όταν γίνονται τέτοια ταξίδια, επισκέψεις σε άλλες εκκλησίες, να προσεύχεστε. Βέβαια, είχαμε πολλή ευλογία. Είχε να έρθει από την Ελλάδα ο αδερφός ο Σπύρος, ο Φέγκος, και ο αδερφός Παναγιώτης ο Μητράκης, τον οποίο θα τον έχουμε και μεθαύριο στο Zoom, αδερφέ Δημήτρη. Τον αδερφό Παναγιώτη. Ευλογημένα αδέρφια, είναι επιμένες εκκλησιών. Δόξα στο Θεό. Χαιρόμαστε όταν βλέπουμε το έργο του Θεού να προκόβει, αδερφοί, να πηγαίνει καλά. Δεν στεναχωριόμαστε καθόλου, χαιρόμαστε πάρα πολύ με τη χαρά των αδερφών μας. Τους είδαμε, λάβαμε χαρά. Μας είδαν, λάβαν και αυτή χαρά. Και είναι πολύ καλό αυτό. Όταν βλέπουμε τα πρόσωπα των αδερφών, χαιρόμαστε. Δόξα στον Κύριό μας. Σήμερα η μέρα αυτή μου φαίνεται λες και είναι εργάσιμη. Τις Δευτέρες, όταν είναι εργάσιμες ημέρες, σχεδόν τόσοι είμαστε πάντα. Σήμερα είναι μη εργάσιμη, πάλι τόσοι είμαστε. Δεν πειράζει όμως. Θα αφήσουμε την ώρα μας τα αδέρφια, αλλά θα σας διαβάσω εγώ ένα εδάφιο που διάβασα στο Ντίσσελντορφ, ένα εδάφιο από τον 73 ψαλμό, και μετά ακούσουμε τον αδερφό Παναγιώτη και στη συνέχεια τον αδερφό Νεκτάριο, ότι ο Θεός έχει βάλει στην καρδιά τους. Να ανοίξουμε, αδερφοί, σελίδα 547. Ψαλμός 73, όμικρον γάμα. Ο Ασάφ, άνθρωπος του Θεού, ψαλτοδός του Κυρίου, αδερφοί, υπηρέτης του Θεού, μπορούμε να πούμε με λίγα λόγια, δεν ήταν όποιος και όποιος, αδερφοί, ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούσαν το λαό του Θεού ενώπιον του Θεού. Λέει στο 25 εδάφιο, αφού λέει από την αρχή, σχεδόν τα πόδια μου θα γλιστράγανε, θα έπεφτα, θα γλιστρούσα, γιατί ζήλευσα, λέει, τους μωρούς. Δηλαδή πήρε τα μάτια από τον Κύριο, πήρε τα μάτια για την καρδιά της επαγγελίας του Θεού και ζήλεψε τους μωρούς. Γιατί δεν ζήλεψε τους αδερφούς τους πνευματικούς και ζήλεψε τους μωρούς? Ο διάβολος είναι αυτός που στρέφει πολλές φορές και τα μάτια μας, αδερφοί, να ζηλεύουμε τι έχει ο γείτονας, τι έχει ο συμπατριώτης, τι έχει ο ένας, τι έχει ο άλλος. Ας έχει ό,τι θέλει, αδερφοί. Μα προκόβει. Δεν πειράζει, άστο να προκόψει. Εμείς θα πρέπει να προκόβουμε εν Κυρίω, αδερφοί. Και θυμάμαι πάντα ότι όταν πάμε με άδεια κάτω και περνάει καμιά γιαγιά μπροστά από το σπίτι μας, έχει μερικά χρόνια, με ρωτούσαν πάντα: Λευτέρη, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, λέω. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά, καλά το ένα, καλά. Πού δουλεύεις, μου λέει εμένα. Δουλεύω, λέει, σε εργοστάσιο. Ναι, λέει, σε εργοστάσιο. Και αρχίζουν να μου λένε μετά, με όνομα, ο Τάδε, αυτοί προκόψανε, αυτοί έτσι, αυτός έχει μαγαζί, έχει κότερο, έχει σπίτια στα Γιάννενα, σπίτια στην Κέρκυρα, σπίτια στην Πάργα, που ξέρω εγώ τι έχει και δεν έχει. Πρόκοψε, λέει ο άνθρωπος, πρόκοψε. Είναι σαν να μου λέει εμένα: Εσύ, Λευτέρη, που δουλεύεις στο εργοστάσιο, είσαι ανυπρόκοπος. Δηλαδή, αδερφοί, εμείς δεν σπέβδουμε, ούτε είναι το μέλημά μας, το θέλημά μας, να προκόψουμε στα υλικά και να φτωχύνουμε στα πνευματικά. Θέλουμε να πλουτίσουμε στα πνευματικά, αδερφοί, και τα υλικά δεν θα μας τα στερήσει ο Θεός. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλιώς δεν θα λέγει ο Κύριος: Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά θέλουσε προσθεθεί σε εσάς. Δεν μας έχει στερήσει τίποτα ο Κύριος, αδερφοί. Και λέει εδώ στο 25 εδάφιο: Τι να άλλον έχω εν το ουρανό? Ποιον έχουμε στον ουρανό, ο οποίος οικετεύει για μας, μεσητεύει για μας, μεσολαβεί για μας? Ποιον έχουμε, αδερφοί? Έχουμε κανέναν αρχάγγελο?
τον Μιχαήλ, τον Γαβριήλ, ποιον έχουμε? Ποιον έχουμε? Έχουμε τον Πατέρα τον Ουράνιο. Ο Πατέρας ο Ουράνιος μας δέχεται μόνο, αδερφοί, εις το όνομα του Ιησού Χριστού και για χάρη του Ιησού Χριστού μας δέχεται. Γιατί εξαλειφθήκαν οι αμαρτίες μας, συγχωρεθήκαν οι αμαρτίες μας, λουστήκαμε, αδερφοί, δια το αίματος του Χριστού και τώρα έχουμε πρόσβαση, αδερφοί, να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Δια του αίματος. Αυτόν έχουμε στον ουρανό, αδερφοί, ξέρετε. Κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό χωρίς τον Ιησού Χριστό. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να περάσει πρώτα από το αίμα του Χριστού, από τη μεσητεία του Ιησού Χριστού. Θα πρέπει να πει ο Κύριος το OK και ο Πατέρας θα πει και αυτό το OK. Άμα ο Κύριος θα πει, λέει στον άνθρωπο, μετανόησον για να σωθείς, επέστρεψον για να σωθείς, θα πρέπει ο άνθρωπος να υπακούσει. Γιατί και ο Πατέρας ο Ουράνιος, αδερφής του όρος μεταμορφώσεως, μέσα από την Εφέλη, ξέρετε τι είπε? Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτόν ακούτε. Ό,τι λέει. Ό,τι λέει και όσα λέει. Έτσι δεν είναι, αδερφοί? Όταν λέει μετανοήσατε διότι πλησίασε η βασιλεία των ουρανών, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, άλλη διέξοδος να σωθεί ο άνθρωπος. Ο μόνος ο οποίος, αδερφοί, οικετεύει, μεσολαβεί, μεσητεύει για μας εις τον ουρανό και ενώπιον του Θεού είναι ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος έδωσε λίτρο τη ζωή του για όλους τους ανθρώπους, ο οποίος πέθανε για όλους τους ανθρώπους, αναστήθηκε για να δικαιώσει όλους τους πίστους ανθρώπους. Αναλήφθη Ιησούς ουρανός για μεσητεύσει πρώτα για το λαό του και μετά για όλους τους ανθρώπους και θα έρθει πάλι με τα δυνάμεις και δόξης πολλής με τα πάντων των Αγίων και Αγγέλων αυτού. Έχουμε τον Χριστό στον ουρανό, αδερφοί. Έχουμε παράκλητο τον Ιησού Χριστό το δίκαιο, ο οποίος είναι ελασμός για τις αμαρτίες μας και όλου του κόσμου, λέει ο Ιωάννης στην Α' επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο. Έχουμε τον Ιησού Χριστό. Άμα δεν είχαμε τον Κύριο, αδερφοί, δεν θα είχαμε ούτε την αιώνια ζωή. Δεν θα είχαμε ούτε άφεση αμαρτιών, δεν θα κληρονομούσαμε τίποτα, αδερφοί μου. Θα μέναμε στο θάνατο, μέσα στην άγνοια, μέσα στην ειδωλολατρία και θα πεθαίναμε και θα ζούσαμε χωρίς ελπίδα στον κόσμο αυτό. Και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Τι λες, αδερφέ? Δεν θέλω άλλον. Τη γυναίκα σου δεν τη θες? Τον άντρα σου δεν το θες? Πρώτα τον Κύριο θέλω στη ζωή μου. Άμα έχω τον Κύριο στη ζωή μου, και άμα έχω, αδερφοί, την αγάπη για αυτό το πρόσωπο, αδερφοί, θα αγαπάω και τη γυναίκα μου, θα αγαπάω και τον άντρα μου, θα αγαπάω και τα παιδιά μου, θα αγαπάω και τους αδερφούς μου. Άμα δεν έχω τον Χριστό και έχω όλα τα άλλα, αδερφοί, θα έχω μεγάλες στερήσεις και μεγάλες απώλειες. Δεν θέλω κανέναν άλλο στη γη παρά εσέ μόνο, Κύριε. Μόνο εσένα, μόνο τον Χριστό. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί έγινε άνθρωπος όμοιος με εμάς. Το ξέρετε? Είναι ο μόνος, μπορώ να πω, το μόνο πνευματικό όν που κατέβηκε από τον ουρανό και έγινε άνθρωπος. Είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Ιησούς Χριστός. Άνθρωπος. Υπάρχουν και φανερώσεις αγγέλων, ναι. Αλλά δεν γίνανε άνθρωποι σαν τον Ιησού Χριστό με σάρκα και αίμα, αδερφοί. Δεν γίνανε. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Τον Κύριο θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας μόνο. Δόξα στον Θεό. Να ξέρουμε ότι έχουμε ελπίδα ζώσα, έχουμε μεσίτη εκ δεξιών της δυνάμεως, ο οποίος μεσητεύει κάθε στιγμή για μας, για τις αδυναμίες μας, για τις αμαρτίες μας, για τα λάθη μας. Αδερφοί, μεσητεύει ο Χριστός. Γι' αυτό πάντοτε να πληροφορούμε τις καρδιές μας στον Κύριο για ό,τι μας προβληματίζει, αδερφοί. Για ό,τι μας βαραίνει. Για ό,τι μας στεναχωρεί. Και ακόμα για ό,τι μας χαροποιεί, αδερφοί, να τον ευχαριστούμε. Γιατί λέει του Ιακώβου την επιστολή, αν κάποιος ευθυμεί, δηλαδή είναι χαρούμενος, αισθάνεται ευλογημένος, ας ψάλει. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος ψάλει εκκαρδίας τον Κύριο, αδερφοί μου, ευχαριστεί τον Κύριο και χαίρεται για τον άνθρωπο αυτόν. Αν κακοπαθητής, ας προσεύχεται στο Μέγα Γιατρό που λέγεται Ιησούς Χριστός για να λάβει θεραπεία. Δόξα στο όνομα του Κύριου, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα ελέη του. Αδερφοί μου, για κάθε μέρα μας χαρίζει σε αυτή τη ζωή. Γιατί όντως, αδερφοί, η ζωή μας είναι στα χέρια του. Δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς πολύ λίγα κάνουμε. Ακούσαμε μηνύματα επάνω, αδερφοί, του Λόγου του Θεού. Είναι καιρός να μεριμνήσουμε για τις ψυχές μας, αδερφοί. Όχι για όλα τα άλλα. Πρώτα για τις ψυχές μας. Γιατί τι οφείλεται ο άνθρωπος εάν όλο τον κόσμο κερδίσει, το κληρονομήσει, του το χαρίσουνε και ζημιωθεί η ψυχή του? Ποιο το όφελος? Για πέστε μου, αδερφοί.
Και ξέρετε γιατί πρέπει να φοβόμαστε? Δεν ξέρουμε πότε είναι η ώρα μας, αδερφοί, πότε θα φύγουμε. Μήπως φύγουμε ξαφνικά? Μήπως μας καλέσει ο Κύριος με προσωπική πρόσκληση? Λέμε αρπαγή. Βεβαίως η αρπαγή θα γίνει στην ώρα της. Μακάρι όλοι να είμαστε παρόντες, να συμμετέχουμε. Θα είναι μεγάλο γεγονός. Αλλά άμα έρθει προσωπική πρόσκληση, προσωπική αρπαγή, ατομική αρπαγή, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αδερφοί. Να διατηρούμε τις καρδιές μας, το πνεύμα μας, την ψυχή μας, τη διάνοιά μας και τα σώματά μας καθαρά ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος της Θεσσαλονικής, ήρθε ο Κύριος να σας αγιάσει ολοκλήρως, λέει, το πνεύμα, την ψυχή και το σώμα. Αυτός είναι ο ολοκληρωτικός αγιασμός. Δεν είναι μόνο, αδερφοί, εγώ πιστεύω με την καρδιά μου από μέσα μου. Ο άνθρωπος ο πιστός, αδερφοί, φαίνεται από τη συμπεριφορά του, από τη ζωή του, από το περπάτημά του. Φαίνεται. Γιατί είπε ο Κύριος, είστε το φως του κόσμου. Και το φως φαίνεται, αδερφοί. Όσο και μακριά να είναι, φαίνεται. Φαίνεται. Τα αστέρια είναι τόσο μακριά, αδερφοί, και όμως φαίνονται. Ο ήλιος είναι τόσο μακριά, αδερφοί, και όμως φαίνεται. Αδερφοί μου, φαίνεται το φως. Έτσι και η ζωή μας, αδερφοί, ας φαίνεται στους ανθρώπους ότι είμαστε του Κυρίου. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Να αφήσουμε την ώρα στα αδέρφια μας. Αδερφέ Παναγιώτη, στο όνομα του Χριστού. Ψαλλες τον Κύριο και Βασίλα. Ψάλε, ψάλε στον Βασιλιά, αλληλούια, 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 αλληλούια. Δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κύριου μας, αγαπητά μου αδέρφια, τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, που οδήγησε και σήμερα τα βήματά μας στον οίκο του τον Άγιο, Δεν θέλουμε τίποτα άλλο εδώ κάτω στη γη, παρά μόνο τον Κύριο. Και καθώς έλεγε ο αδερφός αυτά τα λόγια, τι οφείλει τον άνθρωπο να κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί η ψυχή του? Και ότι είχε εμπειρίες κάτω στο χωριό με ανθρώπους, μου ήρθε και εμένα μια εμπειρία, με θύμισε ο Κύριος, που είχα και εγώ φέτος, στο χωριό, στην Ελλάδα. Καθώς πήγαινα, προχώρησα λίγο πιο κάτω να πετάξω τα σκουπίδια εκεί στο κουβά, είναι εκεί μια ηλικιωμένη γυναίκα, μια γιαγιά, που κάθεται πάντα έξω εκεί στην αυλή της, μόνη της. Και κάθε χρόνο που περνάω από εκεί, με ξέρει κιόλας, αλλά κάθε φορά με λέει, ποιος είσαι εσύ, με πιάνει συζήτηση, ποιανού είσαι εσύ, ποιον έχεις εσύ? Και εγώ λέω, είμαι ο Παναγιώτης, είμαι από το Δήμα, την οικογένεια, είμαι ο γαμπρός. Ποια έχεις εσύ, έχεις τη μεγάλη, έχεις τη μικρή? Τι κάνετε, με τι ασχολούσαστε, το ένα, το άλλο? Σας βλέπω, είσαστε εκεί πολύ μαζεμένοι. Λέω, ναι, λέει, είναι όλα, λέω, τα παιδιά, όλοι γαμπροί, νύφιλο, τα εγγόνια, λέω. Α, και μιλούσαμε. Λέει, εσείς είσαστε, λέει, αγαπημένοι. Είσαστε ενωμένοι. Μας βλέπει κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι βλέπει εκεί πολύ κόσμο μαζεύονται. Λέει, να σας πω, να σε πω, λέει, κάτι. Λέω, τι? Με λέει, εσείς είσαστε, λέει, καλοί άνθρωποι. Είσαστε αγαπημένοι, είσαστε ενωμένοι, δεν μαλώνετε. Εδώ, με λέει, ο διπλανός, λέει, εχθές μαλώνανε, φωνές, τσακωμοί, λέει, μεταξύ τους. Και είναι, με λέει, μόνο 4-6 άτομα. Και εσείς τόσοι πολλοί εκεί, και είσαστε τόσο αγαπημένοι. Λέω, δεν το κάνουμε εμείς, λέω. Και εμείς, λέω, έτσι ήμασταν παλιά. Ο Θεός, λέω, Θεού το δώρο. Και με κοιτούσε η γιαγιά. Λέει, καλοί άνθρωποι είσαστε. Λέω, ο Θεός είναι μόνο καλός, λέω. Ο Θεός μας έκανε. Χωρίς το Θεό δεν είμαστε τίποτα. Καλοί άνθρωποι, καλοί άνθρωποι. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητά μου αδέρφια, που ήρθε στη ζωή μας. Γιατί και εμείς πόσοι ήμασταν, έτσι ήμασταν και εμείς. Μέσα στην αμαρτία, μέσα στο θάνατο, μέσα στη λάσπη, με τους εγωισμούς μας, με τα μυαλά μας, με τα νομίζω μας, με τον εαυτό μας, να περάσει το δικό μας, να περνάμε εμείς καλά. Αλλά τώρα, τι μας λέει ο Κύριος, τι μας λέει λόγους του Θεού?
Να βλέπω στον εαυτό μου να περνάω εγώ καλά, να είμαι μεγαλύτερος, να γίνεται το δικό μου. Όχι, όποιος θέλει να είναι, λέω, μεγαλύτερος, πρέπει να γίνω μικρότερος. Υπηρέτης πρέπει να γίνω άμα θέλω να είμαι μεγαλύτερος στον ουρανό, άμα θέλω να εισέλθω στη βασιλεία των ουρανών. Και αυτό αγωνιζόμαστε, αγαπητά μου αδέρφια. Αυτός είναι ο αγώνας μας, να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Και καθώς έλεγε ο αδερφός ο Λευτέρης τα νέα από το Ντούσελντορφ, χάρηκα, μπορώ να πω ότι ζήλεψα που είπε ότι ήταν γεμάτη η εκκλησία, όλοι οι μπάγκοι γεμάτοι μέχρι που ήταν όρθιοι. Και είπα έτσι από μέσα μου, έτσι ένα μικρό παράπονο, γιατί Κύριε είμαστε σήμερα τότε στο Σιλίγι? Ούτε Σαββατοκύριακο, σήμερα αργία είναι. Όλη η Γερμανία δεν δουλεύει κανένας, αργία. Γιατί να μην είναι, Κύριε, σήμερα γεμάτη η εκκλησία, να είναι ο αδερφός μου από δίπλα μου, η αδερφή μου, και να συμπροσευχηθούμε, να δοξάσουμε όλοι μαζί τον Κύριο, να ακούσουμε τον Λόγο, να χαρούμε. Γιατί, Κύριε? Να προσέχουμε, αγαπητά μου αδέρφια. Εμείς μπορώ να πω, νικήσαμε σήμερα τον εαυτό μας και ήρθαμε στον οίκο του Κυρίου. Και αυτού Θεού το δώρο, Θεού η χάρη. Ο Κύριος θέλει, αλλά εξαρτάται από μένα. Τι θέση παίρνει η καρδιά μου? Γιατί ο πονηρός έρχεται, θα μας ψιθυρίσει. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να διαβάσω κάτι, αγαπητά μου αδέρφια, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, σελίδα 849, από το Δέλτα κεφάλαιο. 849, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, Δέλτα κεφάλαιο, τέσσερα κεφάλαιο, από την αρχή. «Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον, για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Και νύστευσα σημέρες τεσσεράκοντα και νυκτός τεσσεράκοντα, ύστερον επείνασε. Και ήλθον προς αυτόν ο πειράζον, είπεν, εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε να γίνω συνάρτη η λύθη αυτή. Ο δε αποκριθής είπεν, είναι γεγραμμένον, με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγων εξερχόμενων διαστόματος Θεού. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Άγια Πόλη και στείνει αυτόν επί το πτέρυγον του ιερού και λέγει προς αυτόν, εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτον, διότι είναι γεγραμμένον ότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περισσού και θέλει σου σηκώνει επί των χειρών αυτών, για να μην προσκόψεις προσλήθος τον πόδα σου. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς πάλι, είναι γεγραμμένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριον των Θεών σου. Πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλών και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασιλεία του κόσμου και της δόξας αυτών και λέγει προς αυτόν, ταύτα πάντα θέλω σου δώσει, εάν πέσον προσκυνήσεις με. Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν, είπαγε Σατανά, διότι είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και ιδού άγγελοι προσήλθον και υπηρετών αυτών. Αμήν, αγαπητά μου αδερφιά, το δοξάζουμε για τον λόγο του τον Άγιο, για τα παραδείγματα που μας δείχνει, που είναι γεγραμμένα, είναι αληθινά. Και εδώ κοιτάξτε θάρρος ο πονηρός, μέχρι που πηγαίνει να δοκιμάσει τον Κύριό μας, τον πλάστη μας, τον δημιουργό μας. Πόσο μάλλον σε εμάς δεν θα έρθει να μας πειράξει, δεν θα έρθει να μας ψιθυρίσει? Και έρχεται και ακούμε ψιθυριστά. Εμείς τι κάνουμε όμως? Πιάνουμε συζήτηση ή ζητάμε αμέσως το αίμα του Κυρίου να μας σκεπάσει και να μας αλευθερώσει και να μας προστατεύσει? Διότι αυτή είναι η δύναμη, ο Κύριος να μας προστατεύει. Ενώ άμα κάτσω εγώ και πιάσω συζήτηση, τι θα γίνει? Θα γίνει αυτό που έγινε και με την Εύα. Και στην Εύα ήρθε με το φρονιμότερο ζώο του παραδείσου, με τον Όφη, το φρονιμότερο, λέει, ζώον, και τη μιλούσε. Είπε να μην φάτε, λέει, από κανένα καρπό, λέει, όχι, λέει, από αυτό το συγκεκριμένο. Και εδώ έρχεται και πειράζει και τον Κύριο, και μπορεί να έρθει και σε εμάς να μας πειράξει και με τον Λόγο, και λίγο να είναι
λίγο διαφορετικός, και άμα δεν το προσέξουμε και άμα δεν διαβάζουμε και άμα δεν προσευχόμαστε και άμα δεν είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου, μπορεί να το πιστέψουμε. Μπορούμε να πέσουμε στην παγίδα του, στα ψιθυριστά του, αγαπητά μου αδέρφια. Γι' αυτό, αγαπητά μου αδέρφια, να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, να προσευχόμαστε, να είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου, να καλυβόμαστε με το αίμα του το Άγιο ημέρα και νύχτα. Να προσευχόμαστε. Μα είμαι στη δουλειά, μπορώ από μέσα μου, μα έχω διάλειμμα, μπορώ να ανοίξω λίγο το Λόγο του Θεού. Και το είδα και στον εαυτό μου. Τώρα ήμουνα 2 εβδομάδες χωρίς κινητό, αγαπητά μου αδέρφια, γιατί είχε χαλάσει. Τι ωραία που πέρασα. Την πρώτη μέρα ήταν πολύ περίεργο. Κάτι έλειπε από πάνω μου, στη τσέπη μου κάποιος. Κάτι σαν να έλειπε, το κινητό. Πέρασε μία μέρα, πέρασε η δεύτερη μέρα. Άρχισα, μιλούσα εκεί με τους συνάδελφούς μου. Πήγαινα στον ένα, στον άλλο, μιλούσαμε. Μετά λέω, τι να κάνω έτσι, γιατί έχω μισή ώρα το πρωί και 45 λεπτά, μία ώρα και ένα τέταρτο. Λέω, θα πάρω μια Αγία Γραφή, λέω, εκεί και θα κάτσω, λέω, να διαβάζω. Και καθώς το έκανα, έβλεπα τους ανθρώπους που με πλησιάζανε. Τι κάνεις εσύ εκεί? Λέω, διαβάζω το Λόγο του Θεού. Βλέπω, λέω, ότι δεν βρίζεις, δεν κάνεις. Λέει, τι? Λέω, διαβάζω, λέω, το Λόγο του Θεού και προσπαθώ να... Και καυτά που έλεγε όλο και ο αδερφός ο Δημήτρης το Σαββατοκύριακο, τα ίδια ζω και εγώ, αγαπητά μου αδέρφια. Βλέπω τους ανθρώπους να είναι πονεμένοι, να είναι ταλαιπωρημένοι, να είναι στα διαζύγια. Ο άλλος με οξυμολόγησε και τέτα τέτ μιλούσαμε και σοβαρά και συγκινημένος. Χωρίζει, έχει να δει τα παιδιά του εδώ και ένα μήνα. Τι να τους πεις? Τρέξε στα δικαστήρια, τρέξε καλά να την κάνεις, να την χωρίσεις, να πάρεις τα παιδιά. Τι? Να βάλει ο Κύριος λόγια μέσα μας. Και καθώς έβλεπω ότι διαβάζω, το λέω, μόνο ο Κύριος μπορεί να σε ελευθερώσει και να σε πάρει το βάρος που έχεις μέσα στην ψυχή σου. Εγώ δεν μπορώ, εγώ είμαι άνθρωπος. Πάρε αυτό το ζωντανό και αληθινό βιβλίο. Το έχω πάρει, λέει, έχω διαβάσει. Πήγα να διαβάσω, λέει, από την Αποκάλυψη. Πάρε, λέω, διάβασε, λέω, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Λέει, εσύ τι διαβάζεις? Διαβάζω, λέω, το κατά Ματθαίον, λέω, τώρα. Λέω, εσύ πάρε, λέω, έχεις, λέω, μια Αγία Γραφή? Έχω, λέει. Διάβασε, λέω, το κατά Ιωάννη, να δεις ποιος είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Δημιουργός, ο πλάσης μας, ότι έστειλε τον Υιό του, τον μονογενή, για μας, για τις αμαρτίες μας. Διάβασε μετά τις πράξεις των Αποστόλων, να δεις πώς λειτουργούσαν οι πρώτες εκκλησίες. Δεν γνωρίζουν οι ανθρώποι, αγαπητά μου αδέρφια. Δεν γνωρίζουν. Πώς θα μάθουνε? Εμείς πώς μάθαμε? Ακούσαμε. Ήρθε κάποιος και μας ομολόγησε και τα δεχτήκαμε. Δεν πρέπει και εμείς να κάνουμε το ίδιο? Πονάει ο κόσμος, πονάει, ταλαιπωριέται και δεν έχει κάπου να αφήσει το βάρος. Το κουβαλάει, το κουβαλάει. Εμείς μακάρι είμαστε που έχουμε τον Κύριο και αφήνουμε τα βάρη σε Αυτόν. Τα αφήνουμε στην προσευχή, στα πόδια Του, τα φέρνουμε όλα ενώπιον Του και μας ξελαφρώνει, μας πληρώνει με το Πνεύμα Του το Άγιο, μας δίνει χαρά, ειρήνη. Ο κόσμος τι να κάνει, πού να τα αφήσει, τα κουβαλάει και είναι έτοιμοι να σκάσουνε. Μετά αρχινάνε τα ψυχολογικά, τα προβλήματα, δολοφονίες, φυλακές, ναρκωτικά, αλκοόλ. Ψάχνουν κάπου να βρουν μια παρηγοριά. Ο άνθρωπος μόνο στον Ιησού Χριστό μπορεί να βρει αυτή την παρηγοριά, αυτή την ειρήνη, αυτή την γαλήνη. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε που ήρθε στη ζωή μας. Γιατί και εμείς έτσι ήμασταν, ταλαιπωρημένοι, χαμένοι μέσα στον κόσμο, μέσα στην αμαρτία. Ήμασταν στα χέρια του πονηρού και ήρθε ο Κύριος και μας ελευθέρωσε. Τον ευχαριστούμε, δεν ήμασταν κάτι το καλύτερο. Και αυτό τον έλεγα αυτόν τον συνάδελφό μου. Και εγώ, λέω, έτσι ήμουνα, λέω. Μέχρι το 2002 ήμασταν και εμείς, λέω, σε άλλο δόγμα, σε αυτό που είσαι και εσύ. Τώρα τι είσαι? Χριστιανός είμαι. Ε, τι χριστιανός? Όλοι. Μόνο η Αγία Γραφή, τίποτα άλλο. Καμιά θρησκεία, λέω. Ούτε Ορθοδοξή, ούτε Καθολική, ούτε Ευαγγελική. Ό,τι, τι κάνεις εσύ? Τίποτα δεν κάνω. Αυτό το βιβλίο διαβάζω μόνο και τίποτα. Και προσπαθώ να το εκτελέσω στη ζωή μου και ζητώ χάρη από το Θεό να με δίνει βοήθεια να το πράξω
Όχι ότι είμαι τέλειος και όχι ότι το πράττω όλο, αλλά δοκιμάζω, προσπαθώ. Κι εγώ άνθρωπος είμαι. Και παρακολουθούν οι άνθρωποι, αγαπητά μου αδέρφια. Παρακολουθούνε το πώς μιλάμε, το πώς συμπεριφερόμαστε, το πώς κοιτάμε. Μετά από λίγο, όχι την ίδια μέρα, μετά από μερικές μέρες κάτι έγινε. Πω, πω, λέω, πάλι λάθος, πάλι το ένα. Με λέει, κάνουν έτσι οι χριστιανοί. Τι να κάνω, λέω κι εγώ, Αποστόλη, λέω, τι να κάνω, κι εγώ, λέω, άνθρωπος είμαι. Δεν έπρεπε, λέει, αλλά κοίτα, λέω, το λάθη, το ένα, το άλλο, πρέπει να τους κυνηγάς. Αγωνιζόμαστε και από τη στιγμή που θα ομολογήσουμε το όνομα του Κυρίου, τα μάτια των ανθρώπων, αγαπητά μου αδέρφια, είναι πάνω μας, καρφωμένα επάνω μας. Το πώς συμπεριφερόμαστε, το πώς μιλάμε, το πώς κοιτάμε, το πώς ντυνόμαστε, το τι κάνουμε. Μα σε είδα, εσύ δεν βρίζεις, εσύ δεν καπνίζεις όπως οι άλλοι. Έρχεται ένα άλλος Ιταλός, τι διαβάζει, και λέω την Αγία Γραφή. Του πεις, νίχι νορμάλ, με λέει. Εσύ δεν είσαι, λέει, καλά. Μέσα εδώ στην αίρα, λέει, διαβάζεις τη βίβλο. Εκεί μέσα, αγαπητά μου αδέρφια, αυτά που είδα εκεί μέσα σε αυτή τη δουλειά δεν τα έχω δει πουθενά άλλου. Τσακωμή, ναρκωτικά, καυγάδες. Ο Θεός φυλάξει. Μόλις με είδε εγώ να διαβάζω και το... Με λέει, εσύ δεν είσαι νορμάλ, με λέει. Λέω, εγώ δεν είμαι νορμάλ. Ο Θεός, λέω, με έκανε έτσι, λέω. Και εγώ, λέω, έτσι ήμουν σαν και εσένα, λέω. Θα έρθω, λέει, μια μέρα και εγώ, λέει, στην εκκλησία. Λέω, έλα, λέω, έλα, λέω. Μας κοιτάνε, μας παρακολουθάνε, αλλά εμείς τι κάνουμε, στεκόμαστε έτσι που μας θέλει ο Κύριος. Και εμείς θα μπορούσαμε να καθίσουμε σήμερα στα σπίτια μας, αργία, να ξεκουραστούμε, αύριο πάλι δουλειά, μέχρι τις 5 ώρα θα δουλεύουμε. Όχι, όχι, είπαμε στη σάρκα, όχι, θα πάμε, θα έρθουμε Κύριε στον οίκο σου να σε δοξάσουμε, να σε μεγαλύνουμε, να έρθεις να μας επισκεφτείς, να μας μιλήσεις, να μας παρηγορήσεις. Γι' αυτό ερχόμαστε. Δεν ερχόμαστε επειδή δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε ή για να περάσουμε λίγο την ώρα μας. Αφού ερχόμαστε που ερχόμαστε, να εκμεταλλευτούμε. Η τράπεζα είναι στρωμένη, αγαπητά μου αδέρφια. Να απλώσουμε το χέρι, να φάμε. Το μάνα του ουρανού. Η τράπεζα εδώ, ο Κύριος, είναι πλούσιος, θέλει να μας δώσει. Αλλά εξαρτάται από μένα, θα απλώσω το χέρι. Θα έρθω με ανοιχτή την καρδιά, με ταπεινό πνεύμα. Ή θα έρθω, Κύριε, το πρόβλημά μου, και θα βλέπω στον έναν, θα βλέπω στον άλλον, θα βλέπω στην αδερφή μου, θα παρατηρώ τι ώρα θα έρθει ο ένας, τι ώρα θα έρθει ο άλλος, θα παρατηρώ πού θα σηκωθεί ο ένας, με ποιον θα μιλήσει ο άλλος ή με ποιον να πω εγώ καμιά κουβέντα. Πάει η ώρα, περνάει, μου την έκλεψε ο πονηρός μέσα στην εκκλησία, μέσα στον οίκο του Θεού. Ήθελα να κοιτάξω στο κινητό μου, παίζει σήμερα μπάλα, ήρθα εγώ στην εκκλησία, αλλά να δω πόσο είναι το σκορ. Χάνει αυτή η συγκύτρωση. Δεν παρακολουθώ το κήρυγμα, είναι αλλού το μυαλό. Με το σώμα μπορεί να είμαι παρόν, αλλά με το πνεύμα ταξιδεύω δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό, αγαπητά μου αδέρφια, να προσέχουμε. Να προσέχουμε. Τι διαλογισμοί έρχονται, τι ψιθυριστά. Όχι μόνο από τον πονηρό, και από τους συνεργάτες και από τον αδερφό μου και από την αδερφή μου, και μπορεί να με πει, έλα πάμε έξω να μιλήσουμε ή να σε δείξω κάτι. Ναι, μετά από την εκκλησία μπορώ να με δείξεις να μιλήσουμε, ναι, ή πριν την εκκλησία ή μετά από την εκκλησία. Τώρα είναι ώρα Κυρίου. Κλέβουμε, εμείς πολλές φορές κλέβουμε από την ώρα του Κυρίου. Έχω πιάσει κι εγώ τον εαυτό μου. Έρχεται εδώ ο Κύριος και έχω ένα ραντεβού. Είμαι στην ώρα μου ή το στείνω? Εμένα μ' αρέσει όταν με στείνουνε, όταν έχω ένα ραντεβού και πάω εκεί και 5 λεπτά νωρίτερα και 10 λεπτά και περιμένω. Παίρνω ένα τέταρτο, παίρνω ένα μισάωρο και έχω ένα ραντεβού με έναν άνθρωπο. Και με στείνει, μ' αρέσει? Δεν μ' αρέσει. Εγώ τότε γιατί το κάνω στον Κύριο? Αγαπητά μου αδέρφια, να προσέχουμε τι κάνουμε, πώς σκεφτόμαστε, πώς κουνιόμαστε, τι δεχόμαστε, τι ψιθυριστά δεχόμαστε. Να το κόβουμε μαχαίρι άμα βλέπουμε κάτι ότι είναι, δεν είναι μέσα από το Λόγο του Θεού. Να το κόβουμε μαχαίρι. Κύριε, το αίμα σου, σκέπασέ με, πλύνε με, καθάρισέ με, προστάτευσέ με. Να μην ξαναέρθουν αυτά τα βέλη, να μην με πετυχαίνουνε. Σκέπασέ με το αίμα σου το Άγιο. Και ο Κύριος τότε θα μας ελευθερώνει και θα μας δίνει την νίκη. Ο Κύριος να λάβει και το υπόλοιπο. Αμήν.
Ψάλε, ψάλε, ψάλε στον λυτρωτή. Αλληλούια, 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 αλληλούια. Δόξα τον Κύριο, αδέρφια. Τον ευχαριστούμε πάλι που μας σύναξε εδώ πέρα. Ακούσαμε ωραία λόγια και έτσι θυμήθηκα κι εγώ κάτι. Την προτελευταία Κυριακή είχαμε έτσι Κυριακό με τα παιδιά και κάναμε την ιστορία πώς έφτιαξε ο Θεός αυτόν τον κόσμο, πώς τα έβαλε όλα σε μια σειρά, σε μια τάξη, και μπορώ να πω πολλά μαθήματα τα παίρνω έτσι από τα παιδιά. Γιατί πολλές φορές ξεχνάμε να διαβάσουμε τις ιστορίες, περνάει πολύ καιρός, πολλά χρόνια μερικές φορές, και ο Κύριος έτσι μου θυμίζει πολλά πράγματα, και έτσι όπως εξηγούσα πώς έφτιαξε ο Θεός αυτόν τον πλανήτη, πώς έβαλε μία σειρά, γι' αυτό είναι και όλα ωραία, γι' αυτό υπάρχει και μία ωραία φύση, υπάρχουν οι θάλασσες, τα βουνά, και τα έχει κάνει για μας, αδέρφια, να μπορούμε να τα απολαύσουμε. Και δεν κάνει να ξεχνάμε ότι τα έκανε για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο που πολλές φορές δεν τον αγαπάει. Για τον άνθρωπο που τον μισεί, που δεν τον θέλει. Και τα έχει φτιάξει τόσο ωραία όλα αυτά, και όλα με την ακρίβεια, αδέρφια. Δεν είναι όπως οι ζωγράφοι που παίρνουν ένα πινέλο και αρχινάνε να κάνουν 5 γραμμές και κάτι πιτσιλιωτά. Είχε σχέδιο ο Θεός, αδέρφια. Όπως είχε σχέδιο και για τη ζωή μας. Και μετά διάβασα και συνέχισα και λέει, την 7η μέρα ξεκουράστηκε ο Θεός και είδε, λέει, απόλαυσε αυτά που έκανε. Ήταν ωραία αυτά που έφτιαξε. Ήτανε καλά. Και μετά ήρθε ο άνθρωπος, ήρθε ο Αδάμ και η Εύα, και πάνω σε αυτό θέλω να σταθώ, ο Αδάμ και η Εύα, όλα ωραία και καλά, στον παράδεισο, ο Θεός τα είχε δώσει όλα, μα όλα και όλα, όλα τα δέντρα, όλα τα φυτά, όλα ήταν στην εξουσία τους, αδέρφια, ήταν ένας παράδεισος, ένας κόσμος, που είχαν όλη την εξουσία πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Όλη την εξουσία σε αυτόν τον παράδεισο. Για να σκεφτούμε, να το είχαμε κι εμείς αυτό, να είχαμε όλη την εξουσία εκεί πέρα, που τους είχε θέσει ο Θεός. Αλλά, τους λέει, αλλά, έχει ένα δέντρο, λέει, στη μέση του παραδείσου, αυτό, λέει, δεν θα τον κήξετε. Σε αυτό δεν θα πάτε. Και βλέπουμε πόσο, αδέρφια, πόσο περίεργος είναι ο άνθρωπος και πόσο περίεργοι είμαστε εμείς. Γιατί πάνω στον Αδάμ και στην Εύα, αδέρφια, μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας πολλές φορές. Γιατί είμαστε και εμείς μερικές φορές έτσι όπως ο Αδάμ και η Εύα. Αν να δοκιμάσω αυτό, μα μου τα έχει δώσει όλα ο Θεός. Όχι, εγώ θέλω το απογορευμένο. Και έτσι είναι πολλές φορές. Και τα μικρά παιδιά, αδέρφια, για παράδειγμα, του λες, όχι, μην πας εκεί, καίει εκεί, εκεί θα πάει το παιδί. Μα έχεις παιχνίδια στο δωμάτιό σου, τα έχεις όλα, όπου θες μπορείς να πας, αλλά δεν θα πας εκεί στο φούρνο, εκεί καίει. Και το παιδί πάει εκεί πέρα να ανακεφάει στο δάχτυλό του. Και αδέρφια, αφού έγινε αυτό που έγινε στον παράδεισο, αφού πήγανε σε αυτό το δέντρο, το απαγορευμένο, και ο Κύριος τους έδειξε μετά τη γύμνια τους, έτσι όπως ήτανε, μετά από όλα αυτά, αδέρφια, μετά από όλο αυτό το ωραίο το μέρος που βλέπουμε, όλο αυτό το χρόνο που περάσαν ωραία, ήρθε φόβος και θλίψη μες στην καρδιά τους. Γιατί παραβιάσανε. Μα ήτανε τόσο ωραία. Τα είχε φτιάξει ο Θεός για αυτούς.
Μα ήταν τόσο ωραία. Και μετά ήρθε ο φόβος. Και εκεί ήθελα να σταθώ, αδέρφια, ο φόβος. Και θα ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια από την 861 σελίδα κατά Ματθαίον. Είναι από το Ιώτα Δέλτα. Από το 24 θα διαβάσω. «Το δε πλοίον ήτο ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενο υπονοκυμάτων, διότι ήτο ενάντιος ο άνεμος, εν τη δε τετάρτη φυλακή της νυκτός υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί τη θάλασσαν και οι δόντες αυτών οι μαθητέ επί την θάλασσαν περιπατούντα εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε λάλησεν προς αυτούς ο Ιησούς λέγον «Θαρείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Αποκριθείς δε προς αυτούς ο Πέτρος είπε «Κύριε, αν είσαι εσύ, πρόσταξον με να έλθω προς σε επί τα ύδατα». Ο δε είπεν «Ελθέ». Και κατά βάς από του πλοίου ο Πέτρος περιπάτησεν επί τα ύδατα για να έλθει προς τον Ιησούν. Βλέπον όμως το άνεμον δυνατόν εφοβήθη και άρχισας να καταποντίζεται. Έκραξε λέγον «Κύριε σώσον με». Και ευθέως ο Ιησούς έκρινας την χείρα, έπιασεν αυτόν και λέγει προς αυτόν «Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας» και αφού εισήλθον εις τον πλοίον έπαυσαν ο άνεμος. Μέχρι εκεί αδέρφια. Και εδώ βλέπουμε ένα ωραίο σκηνικό, ότι είναι οι μαθητές κοπηλατούνε και είναι σε ενάντιο άνεμο. Και ξέρουμε αδέρφια, άμα πρέπει να, σίγουρα όλοι έχουν κοπηλατήσει, έτσι και για πλάκα πολλές φορές, έτσι να κάνουν και μία βόλτα, αλλά ξέρουν ότι είναι κουραστικό και είχαν εναντίο άνεμο, λέει εδώ πέρα, και δεν φτάνει αυτό, που ήταν κουρασμένοι, που ήταν ιδρωμένοι, έρχεται και ένα φάντασμα. Και φοβούνται, τρομάζουνε. Και πολλές φορές, αδέρφια, τρομάζουμε και φοβόμαστε. Όπως και οι ανθρώποι έξω. Φοβούνται και τρομάζουνε. Ο κορονοϊός, ο πόλεμος. Εγώ τα λέω τώρα αυτά γιατί τα ζούμε, αδέρφια. Γιατί και εμείς τα ζούμε. Γιατί και εμείς είμαστε. Μπορούμε να πούμε και για άλλους πολέμους, μπορούμε να πούμε και για άλλες κρίσεις που γίνανε, αλλά δεν τις ζήσαμε. Αλλά αυτά τώρα που ζούμε, αδέρφια, σαν χριστιανοί ξέρουμε γιατί πρέπει να γίνουν αυτά. Έξω ο άνθρωπος δεν ξέρει γιατί. Γιατί γίνονται αυτά, γιατί υπάρχει οικονομική κρίση. Να, και εμάς τη δουλειά μας είπανε τώρα. Λέει, θα κανονίζετε, λέει, μία εβδομάδα θα δουλεύετε, μία δεν θα δουλεύετε. Μα πώς? Έτσι στα καλά καθούμενα? Ναι, λέει, δεν έχουμε σχεδόν καθόλου δουλειά. Εντάξει. Και μετά αναμπουμπούλα μέσα, δεν έχουμε δουλειά και τι θα γίνει και κρίση και αυτά και δεν έχουμε γκάζι, λένε, και δεν έχουμε βενζίνες και δεν έχουμε πετρέλια. Αδέρφια, δεν κάνει να πάρουμε τα μάτια μας από τον Κύριο. Ο Κύριος μας δίνει την ελπίδα, ο Κύριος μας δίνει τη δύναμη. Στον Κύριο θα τα εμπιστευτούμε όλα. Ο Κύριος μας τα δίνει όλα, αδέρφια. Δεν μας έχει στερήσει τίποτα. Και μιλούσα με μία αδερφή, λέω, άμα, λέω, ο Κύριος το επιτρέψει, λέω, να πεινάσουμε, να ερχόμαστε, να μαζευόμαστε εδώ, να μοιραζόμαστε τα λεφτά μας, τα χρήματά μας, τα υπάρχοντά μας. Άμα το επιτρέψει ο Κύριος, αδέρφια, θα το επιτρέψει, θα το υποστούμε. Και αυτό μαζί, σαν εκκλησία. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια ή πολλά, αλλά δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Αλλά δεν κάνει, αδέρφια, να φοβόμαστε. Δεν κάνει να βάζουμε το κεφάλι κάτω και να κάνουμε σχέδια. Πώς θα βγάλω τώρα ακόμα λεφτά, πώς θα κάνω εκείνα, γιατί αύριο μεθαύριο δεν θα έχω να φάω. Ας δούμε το σήμερα καλύτερα, αδέρφια. Το τώρα. Γιατί ο αύριο, το μετά, μετά από ένα 20 λεπτό, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ξέρω τι θα γίνει σε 20 λεπτά. Δεν ξέρω. Ας κοιτάξουμε το τώρα, αδέρφια. Και βλέπω εκεί πέρα στη δουλειά και γίνεται αναμπομπούλα, φόβος και αυτά, δεν έχουμε δουλειά και κρίση και όχι, σύνταξή μου άλλος. Και του λέω, πόσο έχεις ακόμα για σύνταξη? Μου λέει 15 χρόνια.
Λέω, καλά, λέω, σκέφτεσαι, λέω, για 15 χρόνια, λέω. Αλλά αυτό είναι ο φόβος, αδέρφια, των ανθρώπων. Δεν θα έχω να φάω μετά, δεν θα μου φτάσουνε. Και τώρα τι γίνεται, θα κρυώσουμε. Το άκουσα και εδώ μέσα στην εκκλησία να το λένε. Θα κρυώσουμε, θα φέρουμε, δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Αδέρφια, ό,τι επιτρέψει ο Κύριος, αυτό θα γίνει. Ό,τι επιτρέψει ο Κύριος. Και βλέπουμε εδώ πέρα, λέει, κοπηλατούσανε, λέει, εν δι' τετάρτη φυλακή της νυχτός είπηκε προς αυτούς ο Ιησούς, περιπατών επί την θάλασσαν. Και δόντες αυτόν οι μαθητές, επί τη θάλασσαν, περιπατούνται, ταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι. Μα ο Κύριος είναι φάντασμα. Πάνω στον αγώνα, αδέρφια, πάνω στη δυσκολία που είχαν εκεί οι μαθητές, εκείνη την ώρα που περνούσανε, τον είδαν για φάντασμα. Και λέει εδώ, και οι δόντες αυτών οι μαθητές επί τη θάλασσαν, περιπατούνται, ταράχθησαν, λέγοντες ότι φάντασμα είναι και από του φόβου έκραξαν. Πόθεν έλθει η βοήθειά μου, από τον ουρανό θα έρθει, από πάνω θα έρθει. Πάνω θα κοιτάξουμε, αδέρφια. Και έκραξαν, ευθύς δε ελάλησαν προς αυτούς ο Ιησούς, λέγον, θαρείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Και βλέπουμε, αδέρφια, ότι ο Κύριος φανερώνεται, λέει, εγώ είμαι, λέει, δεν χρειάζεται να φοβηθείτε. Και εκείνη τη στιγμή σίγουρα θα τους έφεγε, έτσι όπως λένε, μια πέτρα μέσα από την καρδιά τους. Αχ, ο Κύριος είναι. Γιατί τώρα εδώ δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, θα έρθει και ένα φάντασμα και θα έρθει και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά έρχεται ο Κύριος, τους φανερώνεται και τώρα αυτό είναι ένα ωραίο κομμάτι, ένα πολύ ωραίο, αδέρφια. Αποκριθεί προς αυτόν ο Πέτρος, είπε, Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξον με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Και όλη την ώρα, αδέρφια, τώρα που μιλάει ο Πέτρος, ο Κύριος στέκεται στη θάλασσα. Γι' αυτό είπανε φάντασμα. Μα υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να περπατήσει στα νερά? Υπάρχει τέτοια δύναμη? Και ήθελε να τους δείξει, εγώ πιστεύω ήθελε να τους δείξει τι δύναμη έχει ο Κύριος. Ότι στον Κύριο είναι όλα δυνατά, αδέρφια. Όλα είναι δυνατά. Και από μια πέτρα μπορεί να κάνει ψωμί. Άμα θέλει ο Κύριος, το κάνει. Και το ρωτάει ο Πέτρος, Κύριε, αν είσαι εσύ, πρόσταξόν με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Ο δε είπεν, ελθέ. Του ζητάει ο Πέτρος, Κύριε, μπορώ? Μπορείς, Πέτρο. Και καταβάς από του πλοίου ο Πέτρος, περιπάτησεν επί τα ύδατα, για να έλθει προς τον Ιησούν. Και το παίρνει απόφαση, αδέρφια. Και βλέπουμε έχει θάρρος, γιατί ο Κύριος του δώσε το ok. Και σου λέει, ναι, ναι παιδί μου, κάνε το βήμα. Αφού το είπε ο Κύριος, κάνε το βήμα. Και το κάνει ο Πέτρος, αδέρφια. Και βλέπουμε πάνω σε αυτό έχει πίστη ο Πέτρος. Και τέτοια πίστη πρέπει να έχουμε και εμείς, αδέρφια. Άμα πει ο Κύριος, ναι, έλα, θα έρθω. Ναι παιδί μου, κάνε αυτό, θα το κάνω. Και όχι να διστάσω. Όχι, εγώ το ξέρω καλύτερα. Ο Κύριος, αφού το είπε ο Κύριος, αδέρφια, θα το κάνουμε. Βλέπον όμως τον άνεμον, δυνατόν, εφοβήθη και άρχισας να καταποντίζεται. Και βλέπουμε, αδέρφια, ότι παίρνει τα μάτια του από τον Κύριο. Μπορεί να έκανε ένα-δύο βήματα. Λέει και ευθές ο Ιησούς, όχι, συγγνώμη, βλέπον όμως τον άνεμον, βλέπον, δηλαδή κοίταξε, πήρε τα μάτια του αλλού και τι έκανε, άρχισε και βούλιαξε. Και έτσι είναι πολλές φορές η ζωή μας, αδέρφια. Αρχινάμε, κοιτάμε αλλού, γιατί έρχεται μια δυσκολία και καταποντιζόμαστε και πέφτουμε και βουλιάζουμε, γιατί παίρνουν τα μάτια μας από τον Κύριο, αδέρφια. Ό,τι και να είναι αυτό, θα έχουμε τα μάτια μας πάντα στον Κύριο, αδέρφια. Και βλέπουμε πάνω σε αυτό, αδέρφια,
ότι ο Κύριος είναι πάντα κοντά. Πάντα και εκεί πέρα δεν τον άφησε να πνιγεί. Και πολλές φορές, αδέρφια, το έχω σκεφτεί αυτό εδώ πέρα. Λέω, Κύριε, λέω, ο Πέτρος ήξερε κολύμπι, ήταν ψαράς. Τι φοβήθηκε μετά. Και επειδή βούλιαξε. Και επειδή βούλιαξε, τι σημαίνει αυτό, δεν μπορούσε να κολυμπήσει. Αλλά πάνω στον άνεμο, πάνω στη δοκιμασία, γιατί λέει είχε άνεμο. Γιατί κοπηλατούσανε, δεν ήταν λάδι θάλασσα. Και βλέπουμε, αδέρφια, επειδή πήρε τα μάτια του από τον Κύριο, και το κάνουμε και εμείς πολλές φορές αυτό, βουλιάζουμε και πέφτουμε βαθιά μέσα στη θάλασσα. Και έρχεται ο Κύριος πολλές φορές μας βγάζει. Πολλές φορές μας αφήνει όμως. Τον Πέτρο αμέσως τον έβγαλε. Αλλά πολλές φορές μας αφήνει. Έτσι είναι όπως και οι δοκιμασίες που τόσοι άνθρωποι περάσανε. Και μέσα στην Αγία Γραφή γράφει πολλά για δοκιμασίες. Ανθρώποι που κουραστήκανε. Και πολλές φορές τα έχουμε πει, αδέρφια, και πάντα εγώ θα το λέω αυτό, ο Ιώβ, όσα πέρασε ο Ιώβ δεν τα πέρασε κανένας από εμάς, και καλύτερα να μην τα περάσει. Αλλά ο Κύριος το επέτρεψε. Ο Κύριος το επέτρεψε. Και βλέπουμε εδώ πέρα, αδέρφια, λέει, βλεπών όμως τον άνεμο δυνατόν, εφοβήθη και άρχισε να καταποντίζεται, έκραξε λέγον, Κύριε, σώσον με. Και ο Κύριος τον έσωσε, αδέρφια. Και ευθύς ο Ιησούς έκτινας την χείρα, έπιασεν αυτόν και λέγει προς αυτόν, ο λιγόπιστε, εις τι εδίστασες, γιατί εδίστασες, Πέτρο, γιατί. Μα εγώ σου είπα περπάτα, αφού μπορείς, εγώ σου το είπα, σου δώσα την εξουσία να περπατήσεις. Σου δώσα την εξουσία να περπατήσεις πάνω στα νερά. Αλλά είσαι ο λιγόπιστος, όπως και εμείς, αδέρφια, είμαστε ο λιγόπιστοι. Ο Κύριος να μας δώσει περισσότερο πίστη, να κάνει χάρη στη ζωή μας, αδέρφια, να έχουμε πάντα τα μάτια μας στον Κύριο και πουθενά αλλού, να μην τα παίρνουμε από πάνω του, γιατί και αριστερά να δω και δεξιά να δω, αδέρφια, μόνο ταλαιπωρία υπάρχει, μόνο μίσος υπάρχει, ο ένας θέλει να καρφώσει τον άλλον, για παράδειγμα στη δουλειά σας λέω, ο ένας κοιτάει να κάνει κακό στον άλλον, δεν υπάρχει αγάπη μεταξύ μας, όπως είπε και ο αδερφός. Αλλά εσείς τόσο μεγάλη παρέα και είσαστε αγαπημένοι. Βεβαίως είμαστε αγαπημένοι. Γιατί. Γιατί να μην είμαστε αγαπημένοι. Όμως έξω στον κόσμο αυτό είναι, αδέρφια. Δεν υπάρχει αγάπη. Ενδιάμεσα στα παιδιά, με τους γονείς ή τα αντρόγινα πολλές φορές. Ούτε εκεί δεν υπάρχει αγάπη, αδέρφια. Και έχει γίνει μόδα να χωρίζουν, να κάνουν οικογένειες, ο ένας να φέρνει τα παιδιά του, ο άλλος να φέρνει τα παιδιά του, και το λένε οι Γερμανοί patchwork. Ένα χαλί μαζί, δεμένο με κλωστές, απ' όλα. Και έχουν βγάλει και προγράμματα εδώ στη Γερμανία, πώς μπορεί μία οικογένεια να ενώσει την άλλη και να κάνουν μία καινούρια οικογένεια. Και αυτά είναι όλα διαβολικά, αδέρφια. Προωθούν τέτοια πράγματα. Πώς θα χωρίζει, και επειδή εντάξει δεν τον αγαπάω άλλο. Μα γιατί δεν τον αγαπάς. Γιατί δεν τον αγαπάς τον άνθρωπο. Ή τη γυναίκα ή τον άντρα. Τι σου έκανε. Αλλά αυτά υπάρχουν, αδέρφια, και αυτά, να λέμε την αλήθεια, είναι και τα πιο απαλά, τα πιο normal. Έτσι λένε. Υπάρχουν πολλά χειρότερα. Αλλά δεν είναι καλά. Και εδώ στον κόσμο που ζούμε, αδέρφια, είναι όλα κανονικά έχουν γίνει. Και οι ανομαλίες είναι κανονικά, λένε, και οι αμαρτίες είναι κανονικά, και να αγαπάς το ζώο σου, έχω ακούσει, και όλα τους παντρεύουν και με ζώα. Το άκρο αντίθετο. Τι έλεγε στο Λότ, τρέχανε πίσω από ξένη σάρκα, αδέρφια. Αυτά που γίναν τότε γίνονται και τώρα. Και πάντα ερχόταν ο Κύριος και στον Νόα, αδέρφια, και στον Νόε και στον Λότ, τα κατέστρεψε, και τα Σόδωμα και τα Γόμορα, έριξε φωτιά από τον ουρανό, και με τον Νόε, αδέρφια, επειδή ήταν κακοί οι άνθρωποι και η αμαρτία είχε φτάσει στο πλήρης, τα βούλιαξε όλα. Δεν έμεινε τίποτα, αδέρφια. Και θα έρθει ο Κύριος, θα κάνει το ίδιο πάλι. Εμείς να είμαστε έτοιμοι,
να έρθει να μας παραλάβει, να είμαστε μαζί του, αδέρφια, στις νεφέλες, γιατί εκεί πάνω ούτε πόνος, ούτε δάκρυ, ούτε στεναχώρια, τίποτα δεν θα υπάρχει. Μόνο η αγάπη του Χριστού. Και θα είμαστε όλοι μαζί, αδέρφια. Ο Κύριος να ευλογεί και το υπόλοιπο.